Σωτήρη, εσύ μιλάς σαν να το ζεις. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από μεγάλους έρωτες. Δηλαδή? Ας πούμε ότι εγώ είμαι ερωτευμένος με την κετάρα. Τη δικιά μου την κετάρα λέμε τώρα. Εντάξει, υποθετικά μιλώντας, υποτεθίστο που λέμε. Ωραία, υποτεθίστο, ναι, για συνέχισε. Τη βλέπω και λιώνω και βασανίζομαι. Και σιγά σιγά αρχίζω να μισώ εσένα, το φίλο μου, τον κολλητό μου. Γιατί είναι φίλο? Γιατί μου την πήρες μέσα από τα χέρια μου. Εγώ? Ήμουν ερωτευμένος μαζί της πριν από σένα. Από πότε? Και κάθε φορά που σε βλέπω να την υποτιμάς και να την προσβάλλεις, φουντώνω ακόμα περισσότερο. Κάτσε ρε φίλε, πότε πρόσβαλα εγώ την κυρακέτη? Υποτεθίστο βρε αγόρι μου, μην μου κόψεις τον ιρμό. Υποτεθίστο, ωραία, συνέχισε, συγγνώμη, συγγνώμη. Και όταν σηκώνεις χέρι πάνω της, μου έρχεται να σε σφάξω στο γόνατο, έτσι σαν αρνί. Υποτεθίστο πάντα. Και κάποια στιγμή η υπομονή μου τελειώνει. Και βγαίνει το κουμπούρι. Δεν χρειάζεται να βγει κουμπούρι, μωρέ. Είναι πολύ βάρβαρο. Άσε που γεμίζω τόπος με αίματα και θες και ένα μεροκάματο να καθαρίσεις μετά. Ωραία, και τι κάνεις, ρε φίλε? Ας σου ρίξω λίγο δηλητήριο στον καφέ. Παθαίνεις ανακοπή, την κάνεις για το αποχλωερό, μας αφήνεις το παιδί ελεύθερο και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Κάτσε και μετά στην νεκροψία, δεν θα φανεί το δηλητήριο, δηλαδή. Ποια νεκροψία, μωρέ? Τόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα από ανακοπή. Στην ηλικία σου είναι πολύ φυσιολογικό.